Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα vlog. Όπως θα παρατηρείτε στα πλάνα που θα τρέχουν αυτή τη στιγμή, σήμερα ο καιρός δεν έχει καμία σχέση με το vlog της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς εξωγήνεται κατακλυσμός. Τρέχει πάρα πολύ και άκουσα και ότι σε κάποιες περιοχές έριξε χαλάζι. Εγώ το απόγευμα έχω να βγω για κάποιες εξωτερικές δουλειές και για ραντεβού και τέτοια, οπότε δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Μάλλον θα χρειαστούμε και φωτό για να βγούμε από το σπίτι. Πολύ νερό. Όπως είδατε, έφτιαξα το πρωινό μου για να φάω. Banana bread από προηγούμενη μέρα. Μέχρι τώρα θα έχει ανέβει λογικά το βίντεο με τα banana breads, τα τρία τα οποία σύγκρινα στο βίντεο αυτό, οπότε τσεκάρετε το από εδώ πάνω για να δείτε ποιο από τα τρία που δοκιμάσαμε στο βίντεο αυτό μας άρεσε περισσότερο. Νομίζω ότι μόλις σταματήσουν αυτά εδώ τα banana breads, αυτό που τρώνε το δεύτερο by the way, θα κάνω μια παύση για ένα διάστημα και τα υπόλοιπα θα το δοκιμάσω εν καιρό, γιατί λίγο κουράστηκα με τις άπειρες μπανάνες και τα banana breads και τα cake bananas τέλος πάντων, γιατί πόση μπανάνα να αντέξω, σίγουρα και πάρα πολύ. Σήμερα και αύριο λοιπόν προβλέπονται βροχές, καταιγίδες για την ακρίβεια σήμερα, αλλά από μεθαύριο φτιάχνει ο καιρός, οπότε λογικά θα δούμε κάποιες καλές ημέρες και λογικά θα μπορέσουμε να βγούμε κιόλας και να σας δείξω και λίγα εξωτερικά πλάνα. Νιώθω ότι με εξαπάτησαν. Τι κουκούτσι τεράστιο είναι αυτό. Μόλις το βγάλω θα φύγει το μισό αβοκάντο. Θα μείνει μισό, πραγματικά. Αυτό εδώ παίζει να ζυγίζει περισσότερο από ότι το υπόλοιπο όλο. Και ήταν και βαρύ αβοκάντο, έτσι. Το πληρώνεις αυτό. Δείτε εδώ κουκουτσάρα, τεράστιο είναι. Μόλις γύρισα λοιπόν στο σπίτι από τις δουλειές που σας έλεγα, όλο οκ, τις τελείωσα όλες. Έβρεχε αρκετά, αλλά όχι όπως έβρεχε το πρωί, οπότε ευτυχώς μπορέσαμε και τις κάναμε γρήγορα τις δουλειές μας και δεν καθυστερήσαμε. Δεν πήρα καθόλου κάμερα μαζί μου, γιατί πραγματικά δεν είχα καθόλου χρόνο να τραβήξω. Μόνο στο αυτοκίνητο θα είχα, οπότε δεν υπάρχει νόημα. Και τελικά πέρασαμε και από το σούπερ μάρκετ, μιας και βγήκαμε έξω να πάρουμε κάποια πράγματα. Οπότε τώρα θα τα καθαρίσω και θα κάνουμε ένα πολύ γρήγορο σούπερ μάρκετ haul, να δείτε τι πήρα. Άλλαξα φυσικά και έχω βάλει ήδη τα ρούχα του σπιτιού για να μπορώ να κάθομαι άνετα στον καναπέ. Και πάμε να δούμε σιγά σιγά τι αγοράσαμε. Ξεκινάμε λοιπόν και θα σας τα δείξω με τελείως τυχαία σειρά. Ανάλογα με το πώς τα πιάνει το χέρι μου. Ζαμπόν βραστό καπνιστό σε φέτες. Βρήκα επιτέλους raspberries στο σούπερ μάρκετ. Αυτά τα πήρα από το Lidl. Και βρήκα και blueberries. Κάπου εδώ πέρα γύρω κυλιούνται. Α, να τα. Και blueberries λοιπόν. Σμέουρα και μύρτιλα στα ελληνικά. Για όσους θέλουν να τα λέμε ελληνικά. Fish sticks. Τα κλασικά αυτά που παίρνουμε από το Lidl και πάλι. Τα οποία μπήκανε κατάψυξη γιατί θα ξεπαγώσουν. Πήρα μερικές έτοιμες σαλάτες. Λάχανο, καρότο και μίξ μαρουλιών. Γιατί αυτές τις μέρες δεν ξέρω αν θα προλάβω να πλύνω και άλλες σαλάτες. Οπότε ήθελα να έχω έτοιμες. Μία μαγιονέζα. Που μου τελείωσε, σας το είπα στο προηγούμενο ακριβώς vlog. Πάντα χρειάζεται, δεν την τρώω ποτέ σκέτη, πάντα θα τη βάλω σε κάποια σως. Δεν χρησιμοποιώ πολύ, αλλά πάντα παίρνω light. Ό,τι πήρα αυτές εδώ πέρα, τις τραγανές μπουκές σοκολάτας γάλακτος που του αρέσουν πολύ. Πήραμε αυτές εδώ πέρα τις σακούλες, τις οποίες τις χρησιμοποιούμε σαν σακούλες ανακύκλωσης. Γιατί είναι τεράστιες και συγκρατούν πάρα πολύ βάρος και είναι βολικές γιατί ανακυκλώνονται και τις βάζεις κατευθείαν με τα πράγματα στη σακούλα της ανακύκλωσης. Ένα πλιγούρι, το οποίο μόλις μας τελείωσε. Αυγά, γιατί τα περισσότερα τα χρησιμοποίησα για τα γενέθλιά μου, αλλά και για τα banana breads. Και επειδή θα κάνω και τουάκι σύντομα, θα χρειαστώ σίγουρα και άλλα αυγά. Πήραμε πάλι μαστιχόνερα με λεμονάδα. Αυτούς τους χυμούς τους είχα αγοράσει την προηγούμενη εβδομάδα για τα νύψια μου. Και ήταν πάρα πολύ ωραίοι, μας άρεσαν, οπότε τους ξαναπήραμε για το παιδάκι του σπιτιού. Πήραμε να δοκιμάσουμε αυτά εδώ πέρα τα fitness toasties. Αλλά και αυτά εδώ πέρα που είναι μια διαφορετική γεύση με ντομάτα και βότανα. Πήραμε αυτές εδώ τις μάσκες από το σούπερ μάρκετ που έβγαιναν πιο οικονομικά από ό,τι είναι τις πάρεις από το φαρμακείο που έχει πακέτο με 10 μάσκες και μου τελείωσαν σήμερα από όταν χρειαζόμουν κάποιες έξτρα. Θα πάρω κάποια στιγμή τις απλές, τις υφασμάτινες, αλλά δεν έχω πάρει. Πήραμε ένα αφρόλουτρο γιατί το είχε σε έκπτωση και πάντα παίρνουμε και κρατάμε στόκ. Μία ζάχαρη καστανή. Δύο συσκευασίες τέτοιες κρέμο σάπουνο που είναι της εταιρείας του Βασιλόπουλου της Care. Είχαμε πάρει την συσκευασία των 500 ml την προηγούμενη φορά και μας άρεσε πολύ και σαν κρέμο σάπουνο και σαν
μυρωδιά, οπότε είπαμε ok. Και πήραμε τα μονόλυτρα, γιατί χρησιμοποιούμε και στο μπάνιο και στην κουζίνα όταν πλένουμε διάφορα, τέλος πάντων, οπότε χρειάζεται. Πήραμε αυτό εδώ πέρα το σαμπουάν για τα μαλλιά, της Botanic Therapy, Garnier Botanic Therapy. Μυρίζει καταπληκτικά, είναι μεγάλα καρύδες και μακαντέμια. Πήραμε αυτές εδώ τις πένες, ό,τι κλασικά πήρε πρακουλίνια και φουντούνια. Με ενημερώνει ότι είχαν έκπτωση και γι' αυτό τα πήρε. Πήρε επίσης και μπουένο. Δεν γνωρίζω αν τα μπουένο είχαν έκπτωση. Το κακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι εγώ δεν θέλω να τα βάζω στο σπίτι, γιατί αν τα βάλω στο σπίτι θα τα φάω. Οπότε προτιμώ να μην τα βάζω καθόλου. Αλλά έρχεται μετά το αγόρι και τα βάζει μέσα στο καλάθι και στο καρότσι. Πώς να αντισταθείς μετά. Πήρε επίσης αυτά εδώ πέρα τα περίεργα, τα ντοματίνια. Είναι λίγο άγουρα, είναι λίγο μεγάλα. Προτιμώ τα άλλα τα πιο μικρά, αλλά είχαμε τα πιο μικρά, οπότε πήρα αυτά. Βασική αξία τα αγκουράκια αυτά εδώ πέρα. 2-3 αβοκάντο. Πήραμε επίσης καροτάκια. Και ένα ακόμα ροζέ κρασί, το οποίο είναι ημίξερο αυτή τη φορά, όχι ημίγλυκο, για να το δοκιμάσω, γιατί είχε και έκπτωση. Είναι έτσι κι αλλιώς πολύ οικονομικό. Είναι κανονικά γύρω στα 2,5 ευρώ, 2,90, κάτι τέτοιο, και έκανε 2,5. Πάρα πολύ οικονομικό. Και έχει πιο ωραίο χρώμα από τα άλλα το ροζέ που πήρα, οπότε το πήρα να το δοκιμάσω στο μέλλον. Επίσης, ένα ακόμα αλεύρι, γιατί με όλα αυτά τα γλυκά που κάναμε αυτή την περίοδο, σχεδόν μας τελείωσαν οι συσκευασίες. Χάρτια κουζίνας, αυτά εδώ πέρα από τα Lidl που μας βολεύουν πολύ, γιατί είναι αρκετά χοντρά. Και είναι παράλληλα, δεν είναι και τεράστια, οπότε χωράνε και μπαίνουν ακριβώς εδώ. Πάρα πολύ βολικά εδώ πέρα. Και τέλος, χαρτί υγείας. Αυτά είναι το Βασιλόπουλο. 2 και 2, γιατί αυτά τελειώνουν σε χρόνο ρεκόρ, ειδικά αυτή την περίοδο που κάθε 3 και λίγο κάτι θα καθαρίσουμε, κάτι θα κάνουμε. Και αυτά εδώ πέρα γιατί πάντα έχουμε στόκ για να μην πηγαίνουμε κάθε 3 και λίγο. Πάω λοιπόν τώρα να συμμαζέψω το χαμό αυτό και θα ξαναμιλήσουμε στη συνέχεια. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, Παρασκευούλα σήμερα, και σας λέω καλησπέρα γιατί δεν σας ξεκίνησα το vlog σήμερα από το πρωί. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα βγήκα, κανονίσαμε ραντεβού με τα κορίτσια και πήγαμε στο σπίτι της Κατερίνας μετά από 3 μήνες. Είχα πάρα πολλούς μήνες να τις δω από κοντά, μιλούσαμε μόνο μέσω chat κλπ. Και τις είδα μετά από 2-3 μήνες ξανά και πάλι. Και είχα σκοπό να σας πάρω μαζί μου, να πάρω την κάμερα, να τραβήξω κάποια πλάνα. Είδατε να μεν κάποια πλάνα, τα λένε πάρα πολύ λίγα, γιατί σας τα τραβήξα με το κινητό. Δεν θέλω να τραβάω πολλά πλάνα με το κινητό, γιατί δεν είναι το ίδιο καλά. Από το τόσο καιρό που είχα να τις δω και πόσα πολλά είχαμε να πούμε, ξέχασα να σας τις τραβήξω και να είναι και μέσα στο vlog. Ξέχασα και την κάμερα εντωμεταξύ το πρωί στο σπίτι και το θυμήθηκα όταν έφτασα σχεδόν κάτω από το σπίτι της Κατερίνας. Είχα σκοπό να πάρω την κάμερα, να σας μιλήσω, να κάνω διάφορα, αλλά εγώ ξυπνήσα σαν το ζόμπι. Ετοιμάστηκα και έφυγα σχετικά γρήγορα, γιατί δεν μπορούσα να σηκωθώ πάλι το πρωί, γιατί είχα κοιμηθεί σχεδόν ξημερώματα. Το ξέχασα τελείως ότι βλόγκαρα, ότι ήθελα να πάρω την κάμερα, ότι ήθελα να σας μιλήσω, ήθελα να την πάρω μαζί μου. Τέλος πάντων, όπως είδατε, πιάμε καφεδάκι, μετά φάγαμε και πιτσούλα. Και πριν από κάποια ώρα, καμιά ωρίτσα, έχω γυρίσει στο σπίτι. Σε λιγάκι θα πιω το καφεδάκι μου, το απογευματινό μου καφεδάκι τέλος πάντων. Και θέλω να ετοιμάσω και το τελευταίο banana bread. Το τελευταίο για την ώρα τουλάχιστον, το οποίο θα είναι και το τελευταίο που θα ανέβει στο βίντεο της Κυριακής. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει μείνει ακόμα ένα τελευταίο κομμάτι από το προηγούμενο banana bread, αλλά αν δεν το γυρίσω σήμερα δεν θα προλάβω να σας το γυρίσω αύριο και να σας το επεξεργαστώ κιόλας, οπότε καλό θα είναι να γυριστεί σήμερα. Έχω βγάλει λοιπόν το βούτυρο από το ψυγείο να έρχεται έτσι σε θερμοκρασία δωματίου και σε λιγάκι θα το πιάσω να το τελειώσω. Θα σας δείξω λιγάκι κάποια πράγματα και σε αυτό το vlog, αλλά θα τα βρείτε όλα εκεί ολοκληρωμένα. Λοιπόν, πριν πάω να κάνω το banana bread, να σας δείξω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ένα δωράκι το οποίο άλλαξα χθες, που ένα δώρο που μου κάνανε στα γενέθλιά μου, το οποίο δυστυχώς δεν μου έκανε. Ήταν ένα πολύ ωραίο φορεματάκι, το οποίο όμως δυστυχώς ήταν αρκετά φαρδί, αλλά παράλληλα ήταν αρκετά κοντό. Οπότε αν το έπαιρνα σε ένα νούμερο μικρότερο, το οποίο ήταν το small, θα μου ήταν ακόμα πιο κοντό. Οπότε πήρα κάτι τελείως διαφορετικό. Πέρασα χθες από το κατάστημα, δεν είχα πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, είναι αλήθεια. Πήρα λοιπόν μία σαντούλα από την Benetton, η οποία είναι αρκετά οικονομική. Δεν περίμενα να βρω στην Benetton τόσο οικονομική τσαντούλα. Και πήρα ένα τσαντάκι από αυτά που με βολεύουν πάρα πολύ, που τις φοράς χιαστή. Η αλήθεια είναι ότι μου κέντρισε το ενδιαφέρον αυτή που ήταν σε ταμπά χρώμα, σαν αυτή που έχω και χρησιμοποιώ τώρα τελευταία πάρα πολύ, που την αγόρασα πέρσι από τα Στραντιβάριους. Την είδατε και στο ακριβώς προηγούμενο vlog. Αλλά επειδή ήδη έχω τέτοια τσάντα, αποφάσισα να μην πάρω εκείνη και έτσι την πήρα στο μαύρο της. Θα μου πεις, δεν έχεις μαύρες τσάντες? Έχω πάρα πολλές μαύρες τσάντες, αλλά είναι λίγο πιο ογκώδεις, είναι λίγο πιο μεγάλες.
και έχουν χρυσά συνήθως αξεσουάρ, οπότε αυτή επειδή είχε ασημεί και επειδή είναι πολύ βολικό το σχέδιό της, το σχήμα της, είπα ότι θα με βολέψει. Πήρα λοιπόν αυτό εδώ το τσαντάκι, που είναι πάρα πολύ μικρό όπως βλέπετε, σαν το τσαντάκι που έχω που σας είπα. Έχει από μπροστά το λόγο της Benetton και από πίσω έχει ένα τσεπάκι, λειτουργικό κανονικά, δηλαδή μπορείς να βάλεις μέσα οτιδήποτε θες, κάποια χρήματα, το κινητό, κάποια κάρτα. Και έχει από εδώ πάνω μία θήκη, όχι δύο όπως έχει το άλλο μου. Και σίγουρα θα με δείτε να τη φοράω μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Το συγκεκριμένο έχει 39,95 σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει. Να σας το δείξω και συγκριτικά με το δικό μου τσαντάκι, αυτό που έχω εγώ. Για να δείτε το μέγεθος, ότι είναι σχεδόν ολόιδιο. Δηλαδή έχουν μικροδιαφορές. Αυτό είναι λίγο πιο χοντρό. Αλλά πάνω κάτω οι διαστάσεις τους είναι οι ίδιες. Αυτό έχει δύο φερμουάρ. Αυτό έχει ένα φερμουάρ, αυτό έχει χρυσές λεπτομέρειες, τέλος πάντων, αυτό έχει ασημή λεπτομέρειες και αυτό δεν έχει τσεπάκι από την πίσω πλευρά. Πάρα πολύ βολικά φαίνονται και τα δύο, αυτό πάρα πολύ ελαφρύ, πιο μαλακό το φοδέρμα του. Σας είχα πει πριν από μερικές εβδομάδες ότι είχα αγοράσει κάποια φορεματάκια μέσα στην καρατίνα για την ανιψιά μου, η οποία έχει τον άλλο μήνα τα γενέθλιά της, θα γίνει 3 χρονών και ήθελα να της πάρω ένα φορεματάκι, αλλά επειδή ήθελα να της πάρω και κάτι ακόμα, αποφάσισα να της πάρω παπουτσάκια, που δεν της έχω πάρει ποτέ παπουτσάκια, ενώ στον αδερφό της όταν ήταν μικρός είχα πάρει κανένα 2 ζευγαράκια. Και λέω, είναι δυνατόν να της έχω πάρει παπουτσάκια? Οπότε της παρέγγειλα ένα ζευγάρι της προάλλες. Μπορώ να σας το δείξω γιατί το έχει δει και η μαμά της και η ίδια, γιατί της το έδειξα στο site να διαλέξει η μικρή πιο από τα 3 ζευγάρια που είχα αποψήφια της αρέσει περισσότερο και παρέγγειλα αυτό που της αρέσει περισσότερο. Είναι αυτή εδώ η συσκευασία, μου ήρθε χθες. Είναι από την Geox, πολύ γνωστή εταιρεία. Αυτά είναι. Επειδή είναι πάρα πολύ μικρή ακόμα, είπαμε να μην τις πάρουμε ανοιχτό παπούτσι, γιατί λένε ότι ακόμα χτυπάνε σε τέτοια ηλικία και για να μην χτυπήσει τα δαχτυλάκια της, τις πήραμε ένα κλειστό που απλά έχει κάποιες τρυπούλες από τα πλάγια. Αυτό είναι το χαρτί μέσα, οπότε καταλαβαίνετε ότι κανονικά εδώ πέρα έχει άνοιγμα. Και το σχεδιάκι από μπροστά είναι αυτό εδώ, με τη φραουλίτσα. Δεν είναι πανέμορφο? Πάρα πολύ γλυκούλη και μου αρέσει και πάρα πολύ που από πίσω έχει αυτό εδώ το καρό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ γλυκούλικα, τα κλασικά, κλασικό παιδικό παπουτσάκι. Και ανυπομονώ να μεγαλώσει λίγο ακόμα για να τις πάρουμε και ανοιχτό παιδιλάκι, που εκείνα είναι ακόμα πιο ωραία. Θα ψάξω να δω αν υπάρχει ακόμα σε κάποια site και θα σας βάλω link για το συγκεκριμένο, μήπως σας ενδιαφέρει να το τσεκάρετε από κάτω. Εννοείται ότι δεν είναι affiliate, δεν είναι sponsor, το οτιδήποτε. Έχω πάρει με δικά μου χρήματα. Δεν είναι συνεργασία από καμία εταιρεία. Τώρα θα σας αφήσω γιατί πάω να ξεκινήσω σιγά σιγά να ετοιμάζω το κέικ. Έτοιμο που λέτε το banana bread, ψήνεται βασικά αυτή τη στιγμή, μόλις είναι έτοιμο θα σας το δείξω και εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να δοκιμάσω τώρα αφού βγει από το φούρνο και αν θα προλάβω να κάνω και το outro, αν και θα το θέλω όσο ακόμα έχει φως. Γιατί περιμένουμε να έρθει ένας συγγενής μας για κάποιες δουλίτσες και ελπίζω να προλάβω να το κάνω, αν και δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη γιατί μέχρι να κρυώσει το κέικ θα περάσει η ώρα. Και έκανα επιτέλους και το καφεδάκι μου όπως θα είδατε, τελικά το έκανα μετά το banana bread και τώρα έχουμε κανένα 20 λεπτάκι ακόμα μέχρι να βγει το banana bread από το φούρνο. Τώρα λέω να κάτσω όσο περιμένω να δω κανένα βιντεάκι στο YouTube γιατί δεν έχω άλλη δουλίτσα για σήμερα και αν δεν τελειώσω το βιντεάκι, το γύρισμα, δεν μπορώ να ξεκινήσω να το κάνω edit. Οπότε αύριο το edit, σήμερα καφεδάκι και χαρά. Λέτε, μόλις τελείωσα το βιντεάκι μας για την Κυριακή, δοκίμασα και το τελευταίο banana bread. Δεν σας κάνω spoil για το ποιο από τα 3 banana breads που δοκίμασα μου άρεσε περισσότερο, να πάτε να δείτε το βιντεάκι. Τώρα τρώω το τελευταίο κομμάτι που έμεινε από το ψωμί αυτό, το μπανανόψωμο. Ίσως δω καμία σειρά στο Netflix. Αν και οι περισσότερες σειρές κάνανε πρόωρο season finale λόγω κορονοϊού, μέχρι και αυτό μας χάλασε ο κορονοϊός. Σειρές που περιμέναμε να βγάλουν άλλα 2-3 επεισόδια και να τελειώσουν μόνιμα, όπως το Supernatural, μείνανε στη μέση γιατί δεν προλάβανε να ολοκληρώσουν τα γυρίσματα. Άντε τώρα να περιμένεις μέχρι να ξαναρχίσουν τα γυρίσματα όλοι αυτοί για να μπορέσεις να δεις τις σειρές. Και κάποιες σειρές θα βγάζανε άλλα 2-3 επεισόδια και θα κάνανε τέλος σεζόν και θα πηγαίνανε μετά από την επόμενη και αναγκαστικά κλείσανε τη σεζόν πολύ νωρίτερα. Μας αφήσανε σε πολύ πιο άσχημο σημείο από ό,τι ίσως θα μας αφήνανε αν ολοκληρώνανε τη σεζόν τους. Και τώρα άντε πάλι να περιμένουμε μέχρι του χρόνου το φθινόπωρο. Ανάλογα με το πότε θα ξαναφτιάξουν τα πράγματα και πότε θα ξαναρχίσουν και πάλι
την παραγωγή. Μου θυμίζει εκείνη την περίοδο που είχαν κάνει απεργίες σεναριογράφοι πριν από αρκετά χρόνια, πάνω από 10, τότε που ήμασταν μανιακοί με το Heroes και είχαμε μόλις αρχίσει να βλέπουμε φανατικά σειρές. Και ξαφνικά κάνουν οι σεναριογράφοι απεργία και μας χαλάνε όλες σχεδόν τις σειρές. Το Heroes ακυρώθηκε, άλλες σειρές πήγανε χάλια από εκεί και πέρα, όλα κάνανε κοιλιά, μας αφήσανε πόσο καιρό χωρίς σειρές. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Εν τω μεταξύ, σήμερα έλεγε ότι θα έχει πάλι βροχές, αλλά στην πορεία άλλαξαν τα δεδομένα και έβγαλε ήλιο. Τελικά ήταν μια πολύ ωραία, ηλιόλουστη, ζεστή ημέρα και αυτή τη στιγμή με το φως απέναντί μου, γιατί άναψα το φως καθώς είχε βραδιάσει, έχω βγάλει την Μπέμπελη. Παρ' όλα αυτά, χθες είχε ένα πάρα πολύ ωραίο δροσερό αεράκι, ήταν τέλεια. Σήμερα έχει μια πολύ ωραία δροσιά μέσα στο σπίτι. Αλλά τώρα με κλειστά τα παντζούρια δεν μπαίνει καθόλου αέρας. Και τα κουνούπια μας έχουν καταφάει. Και αν δεν έχεις σίτες στο σπίτι σου, την έχεις βάψει. Με έχουν κάνει πουά. Λοιπόν, επειδή μίλησα πάρα πολύ σήμερα, θα σας αφήσω κάπου εδώ και θα τα πούμε ξανά αύριο. Πάω να αφαιρέσω τη σύσυκρή μου, γιατί μόνο αυτή φοράω σήμερα. Και θα ξαναπούμε μέσα στις επόμενες μέρες. Καλησπέρα αγαπημένοι μου, όπως τα παρατηρείτε από το φως προφανώς που δεν φαίνεται να είναι φυσικό και είναι το φως της λάμπας, καταλαβαίνετε ότι δεν σας έχω μιλήσει όλη μέρα και πλέον είναι βράδυ. Αλήθεια είναι ότι είχα πάρα πολλές δουλειές το πρωί και είχα πέσει με τα μούτρα σε αυτές, μετά ασχολήθηκα και με το βίντεο που ήταν να ανέβει, που είναι να ανέβει αύριο, οπότε από το πρωινό περάσαμε στο μεσημεριανό και τώρα πάω να τελειώσω το βίντεο αυτό, να κάνω τις τελευταίες λεπτομέρειες και να το ετοιμάσω 100% για να ανέβει αύριο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν είχα πάρα πολλά να μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Δεν θα κλείσω ακόμα τη μέρα εδώ, αλλά πάω να κάνω τις τελευταίες λεπτομέρειες και θα ξαναμιλήσουμε στη συνέχεια. Έτοιμο και το βιντεάκι για αύριο, προγραμματισμένο όπως βλέπετε. Θα ανέβει αύριο στις 2 κανονικά. Και αν δεν το έχετε δει ως τώρα, να πάτε να το δείτε. Είναι οι συνταγές που εσείς μου στείλατε για να δοκιμάσω για banana bread. Και δοκιμάζω 3 από αυτές τις πιο δημοφιλείς, αυτές που μου στείλατε εσείς περισσότερες φορές. Καλησπέρα, Κυριακούλα σήμερα και όπως είδατε φτιάχνουμε πιτσούλες με έτοιμη ζύμη βέβαια, όχι δική μας. Για να φάμε για μεσημεριανό, θα φάμε κατευθείαν μεσημεριανό σήμερα, δεν φάγαμε καθόλου πρωινό, δεν πεινούσαμε το πρωί, οπότε λέμε κατευθείαν μεσημεριανό, μια και καλή πολύ νωρίτερα από ό,τι το συνηθίζουμε. Γιατί το απόγευμα θέλουμε να βγούμε και θα πάμε να δούμε τις οικογένειές μας.
Οπότε θα φάμε νωρίς τώρα για να προλάβουμε να πάμε το απόγευμα εκεί. Ο καιρός υπέρ είναι πάρα πολύ ωραίος. Μέχρι την Τρίτη θα είναι τέλειος. Μετά λέει ότι θα έχει καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη. Λογικά θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε και κάποιες outfit photos για το blog. Αν έχουμε καταφέρει να βγάλουμε, θα βάλω link να βγαίνει εδώ πάνω για να πάτε να το δείτε όσοι θέλετε. Και φυσικά και κάτω στο κουτί της περιγραφής. Και θα προσπαθήσω γενικά να το κρατάω updated, ενημερωμένο. Μυρίζει υπέροχα. Πεινάω, ανυπομονώ να φάω πιτσούλα. Και περιμένουμε να, βγουν και τα πιο μικρά πιτσάκια, τα οποία ήταν από ζύμη που περίσσεψε από προηγούμενη μέρα. Κάναμε τις πιτσάκια και βγήκαν λίγο πιο αφράτα, γιατί ήταν λίγο δύσκολο να πλαστεί η ζύμη αυτή. Και περιμένουμε να πάρουν λίγο ακόμα χρωματάκι πριν τα βγάλουμε και τις κόψουμε να τις πάμε. Ξεκινήσουμε για τα πατρικά μας. Έχω βάλει την ίδια μπλούζα που φορούσα τις προάλλες, η οποία δεν κάθεται καθόλου καλά στους ώμους, ίσως επειδή έχω πολύ μεγάλη πλάτη, μαζεύει. Ίδια τσάντα, απλά από κάτω φοράω την ασορτή της φούστα. Και θα βάλω ψηλό πέδιλο από κάτω και θα φωτογραφίσουμε το look αυτό. Λίγο διαφορετικό από την προηγούμενη φορά, αλλά πολλά κομμάτια είναι ίδια. Καταφέραμε και βγάλαμε και τις φωτογραφίες μας, οπότε σίγουρα θα τις δείτε κάτω, θα τις βρείτε κάτω από το βίντεο, δεδομένου ότι θα προλάβω να επεξεργαστώ και το outfit post αυτό. Αλλά ήταν πολύ ωραία και γενικά νομίζω σήμερα ο κόσμος έχει φύγει από Θεσσαλονίκη, παίζει να έχει πάει Χαλκιδική, γιατί οι δρόμοι είναι αρκετά άδειοι και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μας θυμίζει τον καιρό, την περίοδο της καραντίνας, που δεν είχε σχεδόν κανέναν στους δρόμους. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει μια πολύ ωραία θερμοκρασία. Έχει ένα δροσερό αεράκι, ούτε πολύ ζέστη, ούτε πολύ κρύο. Κοντομάνικο. Τέλεια. Τώρα λέμε να πάμε να πάρουμε ένα καφεδάκι στο χέρι για εμένα και ίσως και ένα παγωτάκι στο χέρι για τον τύπο που δεν πίνει καφεδάκι. Και να πάμε μετά στα πατρικά μας. Η ώρα εντωμεταξύ είναι 7. Να το και το παλιό μου το δωματιάκι. Μου λείπει αυτός ο καθρέφτης πάρα πολύ, καθημερινά. Ο λόγος όμως διπλός καθρέφτης. Και από εδώ το γραφιάκι μου που έκανα παλιά τα βίντεο. Είναι λίγο αλλαγμένο, έχουν μείνει κάποια παπούτσια μου πίσω, δεν τα έχω πάρει όλα. Δεν υπήρχε χώρος άλλωστε, κάποια τα πήρα και τα επέστρεψα ξανά. Για τους παλιούς, για όσους δηλαδή με ακολουθείτε πάνω από 2 χρόνια, θα τον ξέρετε το χώρο. Εδώ πέρα ήταν το γραφείο μου, το πρώην δωμάτιο του αδερφού μου, που εδώ γυρνούσα όλα μου τα βίντεο, εδώ είχα τον υπολογιστή μου, εδώ καθόμουν όλη την ημέρα και έκανα τα πάντα. Για όσους έχετε την περιέργεια να δείτε αυτό το χώρο όταν ήμουν εδώ πέρα, υπάρχει και το αντίστοιχο βιντεάκι. Περνάει από εδώ πάνω τώρα, σε περίπτωση που θέλετε να δείτε πώς ήταν τότε. Πόσο μου αρέσει η ησυχία αυτού εδώ του σπιτιού και γενικότερα η ησυχία του να μην μένεις κάπου κεντρικά, πάρα πολύ. Να βγαίνεις στο μπαλκόνι σου και να ακούς πουλάκια. Βγαίνουμε μπουλέτα από το σπίτι μου. Φυσικά έχει βραδιάσει. Και τι να δω. Έχει βρέξει και δεν έλεγε σήμερα ότι θα βρέξει και έχει πέσει θερμοκρασία και έχει κρύο και δεν έχω μαζί μου ζακέτα. Τη μοναδική φορά που δεν πήρα μαζί μου ζακέτα ή τζάκετ, γιατί λέω καλή θερμοκρασία, έχει όλα καλά, είναι μέσα, θα είμαστε. Έχει κρύο μέχρι να βγούμε στο αυτοκίνητο. Πάγω.
τρέχωσα. Και φυσικά επειδή φοράω και από κάτω φούστα και έχω γυμνό πόδι. Ωραία, το περάσαμε. Μόλις γυρίσαμε στο σπίτι και μπορώ να πω ότι κρύωσα αρκετά σήμερα και ελπίζω να μην την πληρώσω. Και μιας και έχει πάει αργά, λέω να σας αφήσω εδώ, να κλείσουμε αυτό το vlog εδώ πέρα. Καθώς αύριο είναι Δευτερούλα και έχουμε εργασία και χαρά. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βιντεάκι. Εμείς θα τα πούμε την Κυριακή με ένα νέο και την επόμενη Πέμπτη με ένα νέο vlog. Φιλάκια πολλά από μένα. Bye!